Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Ένα νέο πολιτιστικό χώρο για καλοκαιρινές εκδηλώσεις ετοιμάζει η Δημοτική Αρχή, που θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα. Έτσι, από τις 10 Ιουνίου έως και τις 10 Αυγούστου, στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου, θα εγκατασταθεί ένα σύστημα κερκίδων χωρητικότητας 900 θέσεων, με όλες τις απαραίτητες από τον νόμο πιστοποίησης, προκειμένου να φιλοξενηθούν θεατρικές, μουσικές αλλά και χορευτικές εκδηλώσεις. Ένα νέο πολιτιστικό χώρο για καλοκαιρινές εκδηλώσεις ετοιμάζει η Δημοτική Αρχή, που θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει σε λίγο μόλις διάστημα. Έτσι, από τις 10 Ιουνίου έως και στις 10 Αυγούστου, στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου, θα εγκατασταθεί ένα σύστημα κερκίδων χωρητικότητας 900 θέσεων, με όλες τις απαραίτητες από τον νόμο πιστοποίησης, προκειμένου να φιλοξενηθούν θεατρικές, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις. Επίσης, προβλέπεται στο χώρο να υπάρχει και κατάλληλη υποδομή για καμαρίνια, και βέβαια θα λειτουργούν το πάρκινγκ του εκθεσιακού κέντρου καθώς και το δημοτικό δίπλα σε αυτό. Στόχος του υπαίθριου θεάτρου είναι να παρουσιάσουν οι τοπικοί σύλλογοι τις καλοκαιρινές τους εκδηλώσεις και να φιλοξενηθούν πανελλήνια πολιτιστικά δρόμενα για τους δημότες της Άρτας. Ο Δήμος Αυτιάνων αποφάσισε να προχωρήσει στην δημιουργία ενός υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων, γιατί δεν έχουμε άλλη λύση και πραγματικά τα αιτήματα των φορέων στο να υλοποιήσουν και να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις είναι πάρα πολλά, και γι' αυτό και αποφασίσαμε τη δημιουργία του υπαίθριου θεάτρου. Το υπαίθριο θέατρο, το οποίο θα είναι χωρητικότητας 900 θέσεων, θα γίνει εδώ μέσα στον εκθεσιακό χώρο του Κώστας Βάγιας που βρισκόμαστε. Και καταλήξαμε σε αυτό γιατί εδώ υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, προκειμένου και η πρόσβαση να είναι πολύ εύκολη, μιας και υπάρχουν τα πάρκινγκ, τα οποία όλοι μας γνωρίζουμε από το δημοτικό, αλλά και ο χώρος εδώ που θα χρησιμοποιηθεί για αυτό το λόγο, αλλά και όλες οι άλλες προϋποθέσεις και προδιαγραφές που θέλει η τεχνική υπηρεσία, αλλά και οι πλέον ειδικοί που θα ασχοληθούν με αυτό το θέμα, προκειμένου οι συνδημότες μας να παρακολουθήσουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις που θα γίνουν εδώ με ασφάλεια, αλλά και συγχρόνως να είναι ένα θέατρο το οποίο θα προσελκύσει και μεγάλα σχήματα, είτε καλλιτεχνικά είτε θεατρικά, από όλη την Ελλάδα. Ο κύριος Λιόντος ακόμη αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που ετοιμάζει το προσεχές διάστημα ο Δήμος Αρταίων. Είμαστε σχεδόν στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των εκδηλώσεων, ειδικά όσον αφορά τα ελευθέρια της πόλης μας, τα οποία θα αρχίσουν ήδη από σήμερα. Νομίζω ότι είναι η πρώτη εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου, και θα συνεχιστούν και μέχρι τα μέσα Ιουλίου περίπου, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και συναυλίες από μεγάλα ονόματα. Όπως? Όπως η Τσαλιγοπούλου. Θα πω ένα όνομα, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα γίνει γνωστό την άλλη εβδομάδα. Αλλά και με τη συμμετοχή όλων των φορέων του Δήμου μας και όχι μόνο. Αλλά και σε αυτό το χώρο θα γίνει συναυλία, εδώ που είμαστε? Μία συναυλία δεν θα γίνει εδώ. Η δεύτερη συναυλία θα γίνει εδώ. Θα τα μάθετε όλα την επόμενη εβδομάδα. Και θα έχει και ένα άλλο φεστιβάλ, το οποίο θα γίνει στο Παραποτάμιο Πάρκο και θα είναι αφιερωμένο για παιδιά, στα παιδιά. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και κάποια συναυλία μέσα στο χώρο του κάστρου? Ναι, υπάρχει. Η σκέψη είναι η συναυλία με την Τσαλιγοπούλου να πραγματοποιηθεί μέσα στο κάστρο. Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πολύ. Στα πλαίσια εξυγχρονισμού του δικτύου ίδρυυσης, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση η ολοκληρωμένη πρόταση του Δήμου Πάργας, ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ίδρυυσης Δήμου Πάργας, προϋπολογισμού 3.423.000 ευρώ, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αηφόρος ανάπτυξη 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορά την αντικατάσταση των συμβατικών υδρομέτρων με ψηφιακά νέας γενιάς. Για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Πάργας, τον κύριο Νίκο Ζαχαριά. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Ευαγγελίου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Προχωράτε. Φαντάζομαι ότι το θέμα αυτό στη νέα ψηφιακή εποχή και αυτό το έργο που αφορά τα υδρόμετρα, θεωρώ ότι δεν αφορά μόνο το σύστημα της τηλεμετρίας, είναι γενικότερα πολύ σημαντικό και για τους δημότες, αλλά και για το Δήμο γενικότερα, κυρία Ζαχαριά. Έτσι είναι. Ήδη εμείς έχουμε προχωρήσει σε μεγάλο μέρος του δικτύου ίδρυυσης που έχει σχέση με την τηλεμετρία. Το επόμενο βήμα είναι τα ψηφιακά υδρόμετρα. Θεωρούμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, τη μετάβαση δηλαδή στην ψηφιακή εποχή,
Οι πολίτες θα έχουν άμεση πληροφόρηση για το τι καταναλώνουν. Ο Δήμος θα εξοικονομήσει πάρα πολλά χρήματα από τον τρόπο τον οποίο θα διαπιστώνουν άμεσα διαρροές ή οποιαδήποτε άλλα προβλήματα έχουν τα δίκτυα, σύν το γεγονός ότι θα απλουστευτούν πάρα πολλοί διαδικασίες. Άρα λοιπόν η ένταξη αυτή των 3,5 εκατομμυρίων περίπου για ψηφιακά υδρόμετρα στο δίκτυο ίδρυυσης του Δήμου μας είναι μια προς η σωστή κατεύθυνση, είναι μια δυναμική προσπάθεια για να πάμε εκεί που θέλουμε, γιατί ο Δήμος Πάρκας, όπως γνωρίζετε και εσείς κυρία Βαγγελίου, είναι ένας Δήμος κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα και καταβάλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση μια τεράστια προσπάθεια. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε πολλές ανάγκες ακόμη, δηλαδή τα δίκτυά μας, ειδικά στη Μότη και η Ενότητα Φαναρίου, έχουν αρκετά προβλήματα και πρέπει το επόμενο βήμα να είναι προς αυτήν την κατεύθυνση και παράλληλα βέβαια και μέσα από τις δομές που δημιουργούνται και από τα ζητήματα που αναπτύσσονται στο Δήμο, δηλαδή ψηφιακή εποχή τόσο στις υπηρεσίες του Δήμου όσο και στις υπηρεσίες που λαμβάνει ο πολίτης, αυτός είναι ο στόχος για την επόμενη περίοδο. Κύριε Ζαχαριά, ο συνδυασμός σύστημα τηλεμετρίας και ψηφιακά υδρόμετρα πόσο καθοριστικά συμβάλλει στην ορθή διαχείριση της ίδρευσης? Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Με το σύστημα τηλεμετρίας διαπιστώνουμε άμεσα αν έχουμε κάποιο πρόβλημα, αν αδειάζει κάποια διαρροή. Ακριβώς. Οπότε τα συνεργεία του Δήμου ή οι εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να επέμβουν και να προλάβουμε να κερδίσουμε μέρες. Γιατί έχει παρατηρηθεί οι θερινούς μήνες για μία εβδομάδα κάποια χωριά να είναι χωρίς νερό. Όχι στο δικό μας Δήμο βέβαια, αλλά και σε πολλούς άλλους Δήμους της χώρας. Αυτά λοιπόν τα συστήματα βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση για την άμεση πληροφόρηση, άμεση επέμβαση και ανά πάσα στιγμή οι υπηρεσίες του Δήμου, ο προϊστάμενος υπηρεσίες και η υδραυλική να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα πάμε στα ψηφιακά μέσα, στη νέα ψηφιακή τεχνολογία που δίνει στους Δήμους πολλές δυνατότητες και φυσικά μπορούν, όπως είπαμε, να γίνουν βήματα και άλματα, αν θέλετε, ακόμη και σε άλλα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα. Η ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε μας λύνει σειρά από καταστάσεις, σειρά από προβλήματα. Και είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουν κάποιοι άλλοι, πρέπει να προχωρήσουμε προς τα εκεί. Είναι μονόδρομος για να πούμε ότι είμαστε στην εποχή μας. Επομένως, εμείς προς αυτήν την κατεύθυνση κάνουμε τα δικά μας σταθερά βήματα. Αύριο θα είμαι στην Αθήνα σε μια έκθεση που μετέχει και ο Δήμος Πάρκας με δικό του περίπτερο. Είναι η ψηφιακή μετάβαση για σύγχρονους Δήμους στην εποχή την οποία ζούμε. Εκεί θα παρουσιάσουμε τις καλές πρακτικές του Δήμου μας, θα ακούσουμε και θα πάρουμε ιδέες και από άλλους Δήμους με τον τρόπο που διαχειρίζονται θέματα και βέβαια θα κάνουμε και τις επαφές που πρέπει να κάνουμε ώστε να βοηθήσουμε περαιτέρω να αναπτυχθεί ο Δήμος μας και να πάει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ποια είναι τα ψηφιακά εκείνα εργαλεία που θεωρείτε πως είναι απαραίτητα για τους Δήμους? Δηλαδή πόσο μπορούν, ας πούμε, να βοηθήσουν την τεχνική υπηρεσία των Δήμων, πόσο μπορούν να βοηθήσουν την υπηρεσία προγραμματισμού, πόσο μπορούν να λύσουν προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών γενικότερα? Θα σας δώσω δύο παραδείγματα για να καταλάβετε τι εννοώ. Με το σύστημα που μπορείς, του gov.gr, μπορείς να πάρεις μία υπεύθυνη δήλωση και να μην τρέχεις στο ΚΕΠ και να σπαταλάς χρόνο και να βρεις τον υπάλληλο και δεν είναι ο υπάλληλος εκεί και εργατοώρες να χάνονται, οι πολίτες να ταλαιπωρούνται, φτάνουμε στο σημείο μέσα από τον υπολογιστή του σπιτιού μας να παίρνουμε την υπεύθυνη δήλωση. Πολλά λοιπόν ζητήματα που αφορούν υπηρεσίες του Δήμου προς τους δημότες μπορούν να γίνουν με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, εδώ πέρα από την τεχνολογία που υπάρχει και αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα, ένα σημείο που πρέπει να θίξω είναι και το ανθρώπινο δυναμικό. Μάλλον είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί αν δεν έχεις τους ανθρώπους εκείνους που θα περπατήσουν αυτά τα πράγματα, τότε δεν έχεις κάνει τίποτα. Δηλαδή έχεις το εργαλείο, αλλά δεν έχεις το χειριστή του εργαλείου. Επομένως, η τεχνολογία βοηθάει όχι μόνο την τεχνική υπηρεσία, πολύ γρήγορα να στείλεις ένα μήνυμα και το μήνυμα αυτό να είναι με ακρίβεια, το να κάνεις διαγωνισμούς, το να προχωρείς σε μελέτες. Όλα αυτά τα πράγματα ζούμε κάθε μέρα, τα βλέπουμε. Τα μεγάλα γραφεία οργανώνονται προς αυτήν την κατεύθυνση και οι Δήμοι υστερούν. Και υστερούν γιατί, για δύο βασικούς λόγους. Το ένα είναι ότι το μεγάλο κομμάτι είναι το ανθρώπινο δυναμικό που θα τα χειριστεί. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, κύριε Ευαγγελίου. Πρέπει άμεσα
η πολιτεία να φροντίσει να ανανεωθεί το προσωπικό των Δήμων. Και το λέω αυτό όχι με περιφρόνηση προς τους υπάρχοντες, απέναντίας οι άνθρωποι καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να ανταπεξέλθουν σε αυτό το δύσκολο έργο. Αλλά βλέπετε ότι ένα νέο παιδί που γεννήθηκε μέσα στην τεχνολογία ανταποκρίνεται πάρα πολύ γρήγορα, πολύ πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά. Εμείς λοιπόν, ο στόχος του δικού μας Δήμου είναι να προχωρήσουμε με πολύ γρήγορα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Πράγματα και εφαρμογές που έχουμε κάνει μας έχουν λύσει ζητήματα. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Βάλαμε κάποιες κάμερες που σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία και αυτές οι κάμερες μας έχουν αποτρέψει πυρκαγιές στη θερινή περίοδο. Αυτό το πρόγραμμα Smart City που έχουμε, που είναι σε εξέλιξη και πολύ σύντομα θα αρχίσει να υλοποιείται, θα βάλει την τεχνολογία μέσα στο Δήμο. Επίσης, κάνουμε και μία άλλη κίνηση με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία το μέλλον θα δείξει βέβαια πόσο θα είναι αποτελεσματικά και πόσο θα είναι οικολογικά. Εμείς το πιστεύουμε όμως ότι αυτή η τεχνολογία, η τεχνολογία που τη βλέπουμε με τα σκουτεράκια τα ηλεκτρικά και με τα μικρά αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά, μπαίνει στο δικό μας Δήμο με ένα στόλο οχημάτων ύψους περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Άρα λοιπόν τα βήματά μας είναι προς αυτή την κατεύθυνση, το ίδιο και οι πρακτικές μας. Αν μπορέσουμε και λύσουμε και το μεγάλο ζήτημα που μας απασχολεί, που έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής των πολιτών και έχει να κάνει με τη διαχείριση απορριμμάτων, έχει να κάνει με την καθημερινότητα, έχει να κάνει με τον αθλητισμό και βεβαίως το κυρίαρχο ζήτημα που θα είναι την επόμενη πενταετία θα είναι οι κοινωνικές δομές για τις ανάγκες που έχουν οι πολίτες. Θέλω και να θέσω και ένα τελευταίο ερώτημα που αφορά το ιστορικό κέντρο της Πάργας. Και εκεί υπάρχουν κάποια έργα σε εξέλιξη, κύριε Δήμαρχε. Είναι ένα σημαντικό ποσό. Έχουν προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ. Αλλάζει όλη η εικόνα του ιστορικού κέντρου. Έτσι είναι, αλλάζει η εικόνα. Έχει ενταχθεί η πλακόστρωση των στενών του ιστορικού κέντρου της Πάργας σε πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Υπάρχει χρηματοδότηση. Το πλαίσιο, είναι ασφυκτικό. Πρέπει μέχρι 30 έκτου να έχουμε υπογράψει και σύμβαση με τον εργολάβο. Και αυτή η περίοδος, αυτός ο μήνας Ιούνιος, θα είναι για μας θα είναι ένας μήνας που πρέπει να βγουν πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να κάνουμε τα εγγένεια στην πλατεία στην Αμμουδιά, πρέπει να εγγενιάσουμε το Δημοτικό Στάδιο Καναλακίου, πρέπει να τρέξουμε το Μέγαρο Βασιλά, το οποίο είναι ένα ιστορικό ακίνητο στην Πάργα, που και εκεί να παραλάβουμε τη μελέτη και να προχωρήσει γρήγορα ο διαγωνισμός και σειρά από άλλα έργα τα οποία δεν είναι της παρούσης να σας κουράζω. Αλλά ο μήνας Ιούνιος θα είναι ένας μήνας που θέλει από εμάς πάρα πολύ τρέξιμο. Λοιπόν, το επόμενο τριήμερο θα είστε στην Αθήνα για την έκθεση αυτή. Ο Δήμος Πάργας συμμετέχει στην ψηφιακή μετάβαση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Να σας ευχηθώ καλό ταξίδι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να περάσουμε τώρα σε σχόλια και ειδήσεις από την επικαιρότητα και μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, ο συνάδελφος δημοσιογράφος Βαγγέλης Πίχας. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι και μέχρι την 25η Ιουνίου πάλι το πολιτικό προσκήνιο θα έχει ειδήσεις και φυσικά θέματα τα οποία θα μας απασχολούν. Ξεκινάμε λοιπόν από το δεύτερο γύρο των εκλογών. Όλοι σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί έλεγαν πως οι κάλπες είναι άδειες και ως ένα σημείο έχουν δίκιο, διότι μπορεί να τελείωσαν οι εκλογές 21 Μαΐου, ωστόσο προχωράμε στη διενέργεια δεύτερου γύρου εκλογών στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν καθοριστεί για τις 25 Ιουνίου. Μέχρι όμως εκείνο το χρονικό διάστημα, ορίστηκε υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο κύριος Ιωάννης Σαρμάς, Βαγγέλη. Ναι, Βίκυ, τα κόμματα πλέον έχουν μπει σε προεκλογική τροχιά για την 25η Ιουνίου και η Νέα Δημοκρατία που θέλει από τη δική της την πλευρά να κρατήσει αυτό το 40% για να γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση αμέσως μετά την επόμενη ημέρα. Από την άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκε πίσω με 20 μονάδες διαφορά από το πρώτο κόμμα θέλει να έρθει και αυτός πιο κοντά και να μπορέσει να γυρίσει πίσω και γιατί όχι ψηφοφόρους του και από την άλλη πλευρά το ΠΑΣ
ΠΑΣΟΚ, το οποίο είδε να ανεβαίνουν τα ποσοστά του, έχει πλασαριστεί στην τρίτη θέση και κοιτάζει πιο ψηλότερα, να έρθει πιο κοντά δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι και τα τρία κόμματα αλλά και όλα τα υπόλοιπα που θα μπουν ξανά πάλι στη διαδικασία για να καλέσουν τον κόσμο να τους ψηφίσουν, είναι σε μία τροχιά ώστε προεκλογικής περίοδου, ώστε να μπορέσουν να πείσουν ξανά τους Έλληνες πολίτες, το κάθε κόμμα ξεχωριστά, να ψηφίσει την παράταξη που εκπροσωπεί. Τώρα, ο κύριος Ιωάννης Σαρμάς, ο οποίος γεννήθηκε το 1957, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και στο Παρίσι, ορίστηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019 πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου στη χώρα μας, είναι ο νέος υπηρεσιακός πρωθυπουργός για την Ελλάδα. Πέρασε το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου στη 1 η ώρα το μεσημέρι σήμερα. Εκεί συναντήθηκε με την κυρία Σακελαροπούλου, την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο ίδιος εισήλθε με το αυτοκίνητό του στο Προεδρικό Μέγαρο. Μπήκε κατευθείαν μέσα. Υπήρξε μια στιχομηθεία με την κυρία Σακελαροπούλου, η οποία του είπε: «Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σας κάλεσα μετά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μετά τις εκλογές και μετά τη σημερινή συνάντηση με τους αρχηγούς, όπου διαπιστώθηκε η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. Φτάσαμε στην τελευταία πρόβλεψη του Συντάγματος, που είναι η λύση της υπηρεσιακής κυβέρνησης». Ο κύριος Σαρμάς ευχαρίστησε την κυρία Πρόεδρο, της είπε ότι είναι τιμή αυτή που μου κάνατε και είναι συνταγματική μου υποχρέωση και καθήκον μου ως πολίτης να αναλάβω, και η κυρία Σακελαροπούλου του ευχήθηκε να πάνε όλα καλά από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, εξηγήσαμε χθες τα τρία σενάρια που υπάρχουν όσον αφορά την πεντακομματική, εξακομματική και επτακομματική βουλή. Θέλω όμως να ξανασταθούμε στις εκλογές της 21ης Μαΐου και να πούμε ότι αν νομίζει κάποιος ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε μόνο στην Ελλάδα τις εκλογές, τότε απατάτε πλάνη νικτράν, διότι και η απόδημη φαίνεται ότι έδωσαν ένα ισχυρό προβάδισμα και στις 5 Ηπείρου στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, έτσι είναι, Βίκη. Λέγαμε όλες αυτές τις ημέρες και το βράδυ των εκλογών, ναι, εδώ στο κεντρικό δελτίο του RTV, αλλά και στην εξαιρετική εκπομπή που κάναμε πάνω από 6,5 ώρες το βράδυ των εκλογών, ότι βάφτηκε μπλε ο χάρτης της χώρας μας με μια κουκίδα στο νομό Ροδόπισο που είχαμε αυτό το χρώμα, το ροζ. Κάτι αντίστοιχο έγινε και σε όλο τον χάρτη του κόσμου, όπως λέμε, στον παγκόσμιο χάρτη. Πολύ μπλε, βαμμένο, καθώς η Νέα Δημοκρατία επικράτησε σχεδόν σε όλες τις Ηπείρους, μάλλον όχι σχεδόν, σε όλες τις Ηπείρους. Κάπου απλά τα ποσοστά της ήταν λίγο πιο μικρότερα, σε άλλες όμως Ηπείρους ήταν πολύ πιο υψηλότερα. Και ξεκινάμε λοιπόν, καθώς το πρώτο κόμμα που με μεγάλη διαφορά αναδείχθηκε ήταν η Νέα Δημοκρατία και στις κάλπες του εξωτερικού. Στήθηκαν για τους απόδημους, για τις εκλογές του 2023. Τρίτο ήταν το ΜέΡΑ25 και ακολούθησε το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ. Δεύτερο κόμμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, οι απόδημοι Έλληνες που βρίσκονται διασκορπισμένοι στις 5 Ηπείρους είχαν φέτος για πρώτη φορά την ευκαιρία να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές. Συνολικά στο εξωτερικό είχαν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους 22.855 ψηφοφόροι και στην κάλπη προσήλθαν οι 18.203 εξ αυτών. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 18.032 ή 99%, τα άκυρα 52 και τα λευκά 119. Τώρα, βάσει συνολικής εικόνας, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι σάρωσε πραγματικά σε όλο τον κόσμο. Και πάμε να σας πω αναλυτικά ότι στην Ευρώπη η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε ποσοστό 40,21%, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε ποσοστό 19,99%. Στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική η Νέα Δημοκρατία έφτασε στο 60,95%, με το ΣΥΡΙΖΑ να μένει μόλις στο 12,38%. Η διαφορά ήταν τεράστια στην Ασία, όπου η Νέα Δημοκρατία στο 66,46% έφτασε πάρα πολύ ψηλά, με το ΣΥΡΙΖΑ να μένει μόλις στο 10%, με μια διαφορά, Βίκη, κυρίες και κύριοι, εκεί στο 56%. Τεράστια, πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά την Ασία. Πάμε στην Αφρική. Η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε ποσοστό 47,71% και ο ΣΥΡΙΖΑ 18,35%. Στο τέλος και τέλος στην Αυστραλία, η Νέα Δημοκρατία ήταν πρώτη με 54,40%, δεύτερο ήταν το ΜέΡΑ25 με 15,20%, τρίτο το ΚΚΕ με 9,60% και τέταρτος ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,40%. Μεγάλη έκπληξη στην Αυστραλία και παταγώδης αποτυχία για το ΣΥΡΙΖΑ
η Νέα Δημοκρατία κυρίευσε σε όλες τις Ηπείρους, σε όλο τον κόσμο, σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές. Ξαναγυρνάμε στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, γιατί πλέον διαφοροποιούνται κάποια στοιχεία. Mm-hmm. Είναι πιο απλή ναι. η διαδικασία των εκλογών εκείνη την Κυριακή. Και φυσικά οι ετεροδημότες ψηφίζουν εκεί που ψήφισαν και την προηγούμενη φορά, δεν αλλάζει δηλαδή κάτι για αυτούς. Mm-hmm. Απλά όπως ξέρουμε υπάρχουν και κάποια άλλα δεδομένα που ενδεχομένως συνεπάγεται ότι θα έχουμε και κάποιες ακόμη αλλαγές. Ναι. Τι αλλάζει με τα ψηφοδέλτια και πώς λειτουργεί η ενισχυμένη αναλογική υπέρ του πρώτου κόμματος. Χωρίς σταυρό οι λίστες μέσα στον φάκελο, είναι κεντρική περίληψη σε ένα θέμα το οποίο ναι. θα πρέπει όλοι μας πλέον να μπούμε στη διαδικασία να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Η χώρα οδηγείται εκ νέου σε εκλογές, αφού δεν προέκυψε αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις εκλογές της 21ης Μάη. Ως εκ τούτου, οι πολίτες 25 Ιουνίου καλούνται να ψηφίσουν ξανά. Τι ισχύει με την ενισχυμένη αναλογική, το είπαμε χθες. Το αναλύσαμε ναι. με κάρτες. Να πούμε και να θυμίσουμε ότι το πρώτο κόμμα μπορεί να πάρει μέχρι και 50 έδρες μπόνους, 20 συν 30 ίσον 50. Οι έδρες μοιράζονται με βάση το τελικό ποσοστό που θα λάβει και μπορούν να φτάσουν τις 50, που είναι το ταβάνι, μόνο αν λάβει ποσοστό 40 και άνω ένα κόμμα. Όπως τώρα η Νέα Δημοκρατία στις 21 Μαΐου που είχε 40 συν. Από εδώ και στο εξής, να πω και να θυμίσω ότι ένα κόμμα για να πάρει αυτοδυναμία πρέπει να συγκεντρώσει ένα ποσοστό 37,5 και άνω. Αν το συγκεντρώσει αυτό με βάση και το τι βουλή θα έχουμε, πεντακομματική, εξακομματική, επτακομματική, ταυτόχρονα δίνεται και η δυνατότητα στο κόμμα αυτό να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε σημαντικά ζητήματα. Λίστα αντί για σταυρούς θα ισχύσει στην κάλπη της 25ης Ιουνίου. Μέσα στα παραβάστα εκλογικά κέντρα δεν θα υπάρχει στυλό, δεν θα υπάρχει... Δεν θα χρειάζεται. Οι ψηφοφόροι δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν σταυρό στα ονόματα των υποψηφίων, εντάξει, της επιλογής τους. Αυτό έγινε την πρώτη φορά, καθώς τώρα έχουμε σειρά προτίμησης και έχει καθοριστεί η σειρά προτίμησης από τα ίδια τα κόμματα για τους βουλευτές του κάθε κόμματος, έτσι. Οπότε στην κάλπη ρίχνουμε μόνο το ψηφοδέλτιο με το κόμμα που επιθυμούμε χωρίς να βάλουμε σταυρό. Ξανά στον Άριο Πάγο τα κόμματα για τις εκλογές της 25ης Ιούνιου. Θυμάσαι ότι υπήρχε προθεσμία μέχρι τις αρχές Μαΐου να κατατεθούν οι φάκελοι στον Άριο Πάγο. Μπράβο, να ορίσει ο Άριος Πάγος ποια κόμματα έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εθνικές εκλογές. Υπήρξαν εκεί διάφορες αντεγκλήσεις γιατί κάποια κόμματα μείναν εκτός για διάφορους λόγους. Έτσι λοιπόν και τώρα θα πρέπει τα κόμματα να καταθέσουν εκ νέου φάκελο προσέγκριση στον Άριο Πάγο. Πώς ψηφίζω στις 25 Ιουνίου? Ό,τι ίσχυε στις εκλογές της 21ης Μαΐου ισχύει και σε αυτές της 25ης Ιουνίου. Το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν οι πολίτες για τις εκλογές του 2024 το μαθαίνουν από το gov.gr στη σελίδα «Μάθε που ψηφίζεις». Οι ψηφοφόροι προσέρχονται στο εκλογικό τμήμα με αυταυτότητα ή δικαιολογητικά, όπως είναι σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, δίπλωμα και πάει λέγοντας. Και πάμε στους Έλληνες του εξωτερικού, Βίκη. Εκεί τώρα έχουμε το εξής. Οι Έλληνες του εξωτερικού που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και άλλοι περίπου 7.000 που έκαναν αίτηση μετά θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στις νέες εθνικές εκλογές. Όσοι επιθυμούν να κάνουν κάποια ένσταση, να αλλάξουν εκλογικό κέντρο ή να απεγγραφούν από τον κατάλογο του εξωτερικού, μπορούν να το κάνουν έως τις 26 Μαΐου, δηλαδή σύντομα, τώρα σε 2 μέρες. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και όσοι άλλαξαν προσωρινά τα εκλογικά τους δικαιώματα, μεταφέροντάς τα στο εξωτερικό. Αυτοί ήταν στην πλειονότητά τους οπαδοί του Ολυμπιακού που ταξίδεψαν στο Κάουνας, στη Λιθουανία, για να ψηφίσουν, διότι είχαμε τον τελικό της EuroLeague. Εκεί λοιπόν η καλό αποτέλεσμα. Δυστυχώς με όχι καλό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό και για τη χώρα μας. Δεν καταφέραμε να πάρουμε το τρόπαιο. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Η προθεσμία αλλαγή λύγει την προσεχή Παρασκευή 26 Μαΐου. Οι αιτήσεις γίνονται στην πλατφόρμα podimi.gov.gr. Οπότε επειδή είχαμε και αρτινούς και υπηρώτες που βρέθηκαν στη Λιθουανία, να τους υπενθυμίσουμε ότι αν θα, από τη στιγμή που πρέπει να ψηφίσουν πλέον εδώ που έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα, στην Άρτα ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της χώρας, πρέπει μέχρι 26 Μαΐου να αλλάξουν τη διαδικασία. Αλλιώς δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν. Mm-hmm. Εντάξει, αυτά είναι σημαντικά στοιχεία τα οποία πρέπει να τα κρατήσουν και να κοιτάξουν πώς μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία.
Και όσον αφορά, Βαγγέλη, που ακόμη δεν έχουμε πει αναλυτικά τη σταυροδοσία και αν υπάρχουν κάποιες ανατροπές, έγκυται στο γεγονός ότι ακόμη και σήμερα από το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχουν δοθεί στην πλειονότητά τους τα εκλογικά τμήματα. Δηλαδή, απομένουν ακόμη 5-6 εκλογικά τμήματα, όχι παντού. Στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, είναι στο 100% όπως τα έχουμε ανακοινώσει. Υπάρχουν όμως περιφερειακές ενότητες που ενδεχομένως αλλάζουν κάποια δεδομένα μετά τη σταυροδοσία και την καταμέτρηση, έτσι δεν είναι? Σωστά, αλλάζουν κάποιοι συσχετισμοί βάσει ποσόστοσης και βάσει της αναλογικής. Και που αυτό πάλι μπορεί να υπάρξει και νέα ανατροπή στις 25 Ιουνίου, βέβαια, ανάλογα τα ποσοστά των κομμάτων. Βέβαια. Για να πούμε λοιπόν τα πράγματα έτσι όπως είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή και να ενημερώσουμε όσους μας παρακολουθούν. Ο νομός της Άρτας έχει βγάλει δύο βουλευτές. Είναι ο κύριος Γιώργος Στήλιος και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Έχει κλειδώσει αυτό. Πάμε τώρα στο νομό της Πρέβεζας. Ο νομός της Πρέβεζας έχει βγάλει βουλευτή η Νέα Δημοκρατία. Είναι ο κύριος Σπύρος Κυριάκης που νίκησε σε αυτή την εκλογική μάχη τον κύριο Στέργιο Γιαννάκη. Κύριος Σπύρος Κυριάκης λοιπόν βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κώστας Μπάρκας βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμη φορά. Το παράδοξο είναι στην Πρέβεζα όμως ότι έχουμε το εξής. Λένε από το Πασόκο που περιμένουν τα τελικά αποτελέσματα και τις επίσημες ανακοινώσεις για το ποιος θα είναι πρώτος, αν είναι ο κύριος Δημητρίου ή αν είναι ο κύριος Φραγκούλης. Είναι πολύ μικρή η διαφορά τους. Έγκυται δηλαδή στους 10 με 18, 20 σταυρούς. Εκεί λοιπόν θέλει το Πασόκ να δει ποιος θα είναι πρώτος, γιατί πιστεύουν στο Πασόκ της Πρέβεζας, στο νομό της Πρέβεζας, ότι η διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ των 3.000 και κάτι σταυρών της 21ης Μαΐου θα μπορούσε να καλυφθεί και το ΠΑΣΟΚ να γίνει η δεύτερη δύναμη στο νομό της Πρέβεζας. Αν γίνει αυτό στις 25 Ιουνίου, ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ παίρνει τη βουλευτική έδρα. Γι' αυτό και γίνεται η μάχη μεγάλη για το ποιος θα είναι πρώτος από το ΠΑΣΟΚ στο νομό της Πρέβεζας. Φεύγει και ο νομός της Πρέβεζας, έρχεται ο νομός της Πρωτείας. Μονοεδρική η έδρα, βουλευτής ο κ. Βασίλης Γιώγιακας, κλειδώνει και εκεί. Πάμε στο νομό Ιωαννίνων. Νομός Ιωαννίνων λοιπόν. Στο νομό Ιωαννίνων έχουμε πενταεδρική περιφέρεια. Εκεί λοιπόν μέχρι στιγμής μπορεί η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη, δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ, να ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Το ζητούμενο όμως είναι ότι βάσει ποσόστοσης και βάσει των πρώτων δεδομένων που επικράτησαν στις 21 Μαΐου, η Νέα Δημοκρατία βγάζει μόλις μία έδρα, είναι ο κύριος Κώστας Στασούλας, πρόεδρος της Βουλής, με πολύ μεγάλα ποσοστά. Ακολουθεί η κυρία Κεφάλα που έκανε πολύ μεγάλο αγώνα δίκη. Βεβαίως. Έτσι. Και ο κύριος Αμυράς στη συνέχεια. Και ο κύριος Αμυράς στη συνέχεια. Κυρία Κεφάλα με 14.000 σταυρούς. 14.800. Ωραία. Ναι. Οπότε λοιπόν, 300, κάπου εκεί. Η πρώτη έδρα ανήκει στη Νέα Δημοκρατία με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Δύο έδρες. Έχει ξεπεράσει τις 18.000 ψήφους ο κύριος Στασούλας, ωραία, για να τα λέμε. Ναι. Μπράβο. Οπότε λοιπόν, μία έδρα ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, παρότι έχει πολύ μεγάλα ποσοστά. Ναι. Βάσει εκλογικού συστήματος, δύο έδρες έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, μία το ΠΑΣΟ και μία το ΚΚΕ. Όταν όμως θα γίνουν οι εκλογές στις 25 Ιούνιου και αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα με άνω του 37,5% του ποσοστού και μπορέσει και σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ταυτόχρονα αλλάζουν οι διαδικασίες και τα ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία σίγουρα θα πάρει δεύτερη έδρα, μπορεί και τρίτη. Οπότε, αν πάρει μία έδρα, φεύγει από τα άλλα κόμματα. Δεν γνωρίζουμε ακόμα από πού. Αν πάρει δύο έδρες, πάλι φεύγει από τα άλλα κόμματα. Ναι. Πέντε είναι οι έδρες στο νομό Ιωαννίνων. Οπότε ο νομός Ιωαννίνων είναι ο γρίφος αυτή τη στιγμή για την περιφέρεια Ηπείρου στις επικείμενες εκλογές της 25ης Ιουνίου. Γι' αυτό λέμε ότι μπορεί να υπάρξουν και ανατροπές. Mm-hmm. Ωστόσο, ισχύει και αυτό που είπαμε λίγο πριν, ότι δεν μας έχουν δοθεί τα επίσημα στοιχεία της καταμέτρησης που να αφορούν στην καταμέτρηση όλων των εκλογικών κομμάτων. Και να διευκρινίσω και κάτι στο κλείσιμο. Όταν λέμε λίστα, για παράδειγμα για τον νομό Ιωαννίνων, η λίστα που θα δώσει η Νέα Δημοκρατία είναι βάσει εκλογικού αποτελέσματος. Θα μπορούσε να αλλάξει τη λίστα, έχει το δικαίωμα. Αλλά ο αρχηγός του κόμματος, βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά έτσι όπως είναι δομημένα τα πράγματα, είναι πρώτος ο κύριος Στασούλας, είναι ήδη βουλευτής εκ νέου. Ακολουθεί η κυρία Κεφάλα με πολύ μεγάλη διαφορά από τον κύριο Αμυρά και έρχεται και ο κύριος Αμυράς τρίτος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε να αλλάξει την ιεραρχία στη λίστα, εντάξει, και να βάλει όποιον θέλει μετά τον κύριο Στασούλα. Αλλά
Ποτέ κανένα κόμμα δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, αφού αφήνει το εκλογικό αποτέλεσμα να υπερισχύσει όλων των εσωτερικών δεδομένων. Έτσι λοιπόν η λίστα θα είναι κύριος Στασούλας, κυρία Κεφάλα και κύριος Σαμιράς. Είπα λίγο πριν ο Πρωθυπουργός, γιατί μιλούσαμε για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Όπως και ο αρχηγός του κάθε κόμμα. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, γιατί είναι προεκλογική περίοδος και. Μπορεί να θεωρηθεί κάτι άλλο. Σαφώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Βαγγέλη. Καλό βράδυ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Καλό βράδυ. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς φροντίζουμε για σας. Βοϊός κυμάς 9,49. Σκληρό τυρί 9,49. Παπαδοπούλου γεμιστά μείον 35%. Φάγε το ταλ 2,19. Ντολμπανάνες 1,49. Ελωμάς, κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε μπαρμπαστάθη σαρακάς λαδερός ενός κιλού, ένα συν ένα δώρο. Κοτόπουλο συντηρισμού νοπό μόνο 3,19 το κιλό. Στέλλα ζυμαρικά μόνο 79 λεπτά. Αυγό διατροφική, αυγά εξάδα large μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Υφαντής φιλέτα καλοπούλας 30% φθηνότερα. Τέντερ χαρτί υγείας τετράφυλλο δεκάρι μόνο 4,27. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Να τρώει μάνα και του παιδιού να δίνει. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Steel. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Με τα χορτοκοπτικά Steel μπορείτε να κουρέψετε ό,τι έκταση χρειάζετε και να δαμάσετε κάθε ζυζάνιο. Άνετα, εύκριστα, αποτελεσματικά και πάνω απ' όλα κατασκευασμένα με την εγγύηση ποιότητα Steel. Βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά Steel από 160 ευρώ. Steel. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος. Όλα τα νέα προϊόντα, πλήρης υποστήριξη σέρβις και κάλυψη ανταλλακτικών. Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος, Περιφερειακή Οδός Άρτας. Την εργολαβική σύμβαση του έργου εξυγχρονισμός, ενεργειακή αναβάθμιση και δράσης αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χαράλαμπος Καλός και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Ο Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας υπέγραψαν την εργολαβική σύμβαση του έργου εξυγχρονισμός, ενεργειακή αναβάθμιση και δράσης αξιοποίησης ΑΠΕΣ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας. Ο Δήμαρχος Λευκάδας τόνισε που ο τίτλος της ήταν «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εξυγχρονισμού κτηριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος», που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντολογικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα. Αυτή ήταν η πρόσκληση. Καταλαβαίνετε ότι αμέσως ο μηχανισμός του Δήμου κινητοποιήθηκε προκειμένου έγκαιρα να είμαστε σε θέση να υποβάλουμε την πρόταση. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ήταν ο Μάρτης του 2021. Εμείς, βοηθούμενοι και από εξωτερικό συνεργάτη, την εταιρεία Mentoring, μπορέσαμε στο τέλος του 2020 και πιο συγκεκριμένα στις 17 Δεκάτου να φέρουμε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου και να μπορέσουμε να κινηθεί η διαδικασία αυτή. Τι θέλω να πω με όλα αυτά.
ότι μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ολοκληρώσαμε τη μελέτη σε χρόνους πολύ μικρούς, δεν θα πω χρόνους ρεκόρ, αλλά θα πω πολύ μικρούς για τα δεδομένα τουλάχιστον της Λευκάδας, έτσι ώστε να ήμασταν ο πρώτος Δήμος, αυτό κρατήστε το, σε όλη την Ελλάδα που υπέβαλε πρόταση στο τομεακό αυτό πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αξιολογήθηκε η πρότασή μας και χρηματοδοτήθηκε η πρότασή μας. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός? 1.808.400 ευρώ. Αν τα αφρίσετε μαζί με τα 6.450.000 που είναι τα θέατρά μας, αντιλαμβάνεστε ότι στην ευρύτερη περιοχή τα χρήματα τα οποία επενδύονται από διάφορους πόρους ξεπερνούν τα 8 εκατομμύρια. Πιο συγκεκριμένα 8.300.000 ευρώ. Αποκλειστικά για τον πολιτισμό. Και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι' αυτό. Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μια αναφορά για το τι περιλαμβάνει αυτό το έργο το οποίο σήμερα θα συμβασιοποιήσουμε. Γιατί μπορεί να επιλέχθηκε ένας τίτλος, θεωρώ όμως ότι υποτιμά την παρέμβαση εντός εισαγωγικών, υποτιμά την παρέμβαση την οποία θα γίνει. Καθότι ο τίτλος είναι «Εξυγχρονισμός, ενεργειακή αναβάθμιση και δράση αξιοποίησης στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Λευκάδας». Για να δούμε λοιπόν τι να αναμένει ο κόσμος της Λευκάδας, αλλά και οι επισκέπτες. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στο σύνολο του πνευματικού κέντρου, που περιλαμβάνει το υπόγειο, το ισόγειο, με το αρχαιολογικό μουσείο και τον όροφο. Και θα αφορούν τόσο ενεργειακές όσο και παρεμβάσεις που θα εξυγχρονίσουν το κτίριο και θα το κάνουν πιο λειτουργικό, σύγχρονο και ασφαλές για το χρήστη. Πιο συγκεκριμένα, αντικαθίστανται τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, νέος κλιματισμός, για να πετύχουμε και την ενεργειακή αναβάθμιση στα πόδια. Αντικατάσταση του συστήματος εξαερισμού, νέος εξαερισμός. Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων. Αυτοματισμός στο φωτισμό και στον κλιματισμό. Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Αντικατάσταση των ελκυστήρων που μας έχει ταλαιπωρήσει, θα ξαναπώ. Τοποθέτηση φορτιστών αυτοκινήτων. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Αντικατάσταση όλων των ψαδοροφών. Αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων. Αντικατάσταση αλλά και προσθήκη θυρών σύμφωνα με τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας. Αντικατάσταση στους χώρους υγιεινής όλων των θυρών, των πλακιδίων, των υποδοχέων λόγω φθοράς και θα τοποθετηθεί όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός υγιεινής και για τη δημιουργία ΒΣΕΑΜΕΑ, καθώς επίσης και θα γίνουν και όλες οι απαραίτητες εργασίες για την πλήρη συμμόρφωση με τους ισχυώδεις κανονισμούς. Επιπλέον, επισκευή όλων των μαρμάριων αδαπέδων, βλέπουμε όλοι τη φθορά η οποία υπάρχει ειδικά στον εξωτερικό χώρο, αντικατάσταση της υγρομόνωσης στο δώμα λόγω φθοράς, κατασκευή κυλικίου, χρωματισμός τόσο των εσωτερικών όσο και εξωτερικών επιφανειών, εγκατάσταση αναβατορίου αμαία στην κεντρική είσοδο του κτηρίου και στην κλίμακα της πινακοθήκης που γειτνιάζει, καθώς επίσης και αλλαγή γενικό των ηλεκτρομηχανολογικών πινάκων με νέους σύγχρονους διακόπτες. Σας είπα καθαρά επιγραμματικά τις παρεμβάσεις τις οποίες θα γίνουν. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ουσιαστικά θα ανακαινιστεί στο σύνολό του όλο το κτίριο. Ας φανταστούμε μία εικόνα την οποία τη γνωρίζουμε, αλλά την κρατάμε για έκπληξη, όχι για σήμερα, προσεχώς. Ας αναλογιστούμε όμως, φτιαγμένο, πρώτο, το ανοιχτό θέατρο που μία επίσκεψη πίσω μας, δυτικά, θα δείτε ότι έχει πέσει ήδη το πετό εξυγένσης, έχει ήδη διαμορφωθεί ο χώρος και ας οραματιστούμε ένα θέατρο ξύλινο στο σύνολό του, χωρητικότητας 852 θεατών και με δυνατότητα άλλων 100 θέσεων. Ας οραματιστούμε
το θέατρό μας, το κλειστό, στο οποίο τώρα γίνονται εργασίες. Ένα θέατρο πολύ μεγάλο για τα δεδομένα της Λευκάδας αλλά και γενικότερα της Δυτικής Ελλάδας, χωρητικότητας 452 θέσεων. Ας αναλογιστούμε τον περιβάλλοντα χώρο, εκεί που λέμε τώρα ανοιχτό θέατρο, που η συντηρητική πλειοψηφία των Λευκαδιών θεωρεί ότι εκεί θα γίνει το ανοιχτό θέατρο. Αυτός είναι ο περιβάλλοντας χώρος του θέατρου μας. Σκεφτείτε το λοιπόν πλήρως ανακαινισμένο, αυτή τη στιγμή αν πάτε έχουν γίνει εργασίες αποξήλωσης πάνω από το 50% της επιφάνειας για να τοποθετηθούν τα υλικά, τα καινούργια τα οποία προβλέπεται το έργο του θεάτρου και ας αναλογιστούμε και τις τεράστιες παρεμβάσεις που γίνονται στον χώρο που βρισκόμαστε. Σκεφτείτε επίσης ότι ο τείχος, η μάντρα, η οποία τώρα υπάρχει μεταξύ του ανοιχτού χώρου του θεάτρου μας και της λιμοθάλασσας, όπως επίσης και του εσωτερικού πεζοδρόμου, να μην υπάρχει, και ας σκεφτούμε την εξής εικόνα. Είσοδος πόλης, αναμορφωμένη, το έργο που εκτελείται, η δυνατότητα στους Λευκαδίτες πρωτίστως, στους ανθρώπους που κατοικούν εδώ, αλλά και τους επισκέπτες, η δυνατότητα μέσα από πεζοδρόμους, μέσω της ξύλινης γέφυρας. Δεν θα πω ότι μελετάμε και την δημιουργία και δεύτερης ξύλινης γέφυρας, αυτό προσεχώς. Αλλά η δυνατότητα λοιπόν μέσω πεζόδρομου, είτε του της Άγγελου Σικελιανού όταν κλείνει, είτε του Σιλεργού πεζόδρομου, να έχει τη δυνατότητα ο κόσμος αυτός, όλοι μας, εσείς όλοι μας, να έχουμε τη δυνατότητα να φτάνουμε στο πολιτιστικό τοπόσιμο της πόλης. Να διαχειόμαστε μέσα σε αυτά τα κτίρια, γιατί τα κτίρια θα έχουν ζωή. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίτη, καλησπέρα σε όσους μας κάνουν τη τιμή και μας παρακολουθούν. Το έλεγα πριν και με τον συνάδελφό μας, τον Βαγγέλη, το οποίο είχα μιλώντας, ότι αν νομίζουμε ότι έχουμε ξεμπερδέψει με τις εκλογές, είμαστε γελασμένοι, έτσι. Ως και τις 25 Ιουνίου, όταν θα διεξαχθεί ο δεύτερος κύκλος των εκλογών, θα έχουμε να λέμε. Ωστόσο, Βαγγέλη, υπάρχουν κάποια στοιχεία που συνεχώς, αν θέλεις, εμπλουτίζουν το πολιτικό ρεπορτάζ μετά τις κάλπες της 21ης Μαΐου. Να σταθούμε λίγο σε αυτά τα στοιχεία. Να σταθούμε, αλλά να με επιτρέψεις να σου πω ότι εμείς θα ξεμπερδέψουμε ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι να ξεμπερδέψουν τα κόμματα, οι πολιτικοί, οι υποψήφοι, κάποιοι που την Κυριακή το βράδυ, τη Δευτέρα το πρωί μάλλον, προχθές, ξύπνησαν βουλευτές και από εδώ και από την περιοχή μας. Και ενδεχομένως, μετά από ένα μήνα περίπου, 26 του μηνός, ξαναξυπνήσουν απλοί πολίτες, διότι όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, έτσι. Σωστό. Λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, ότι έχουμε τροφή για πλούσιο πολιτικό ρεπορτάζ, απλά χρόνο δεν έχουμε. Άμα θέλεις, μπορώ να σου αναλύω εδώ πέρα ώρες ατελείωτες. Δηλαδή το τι σενάριο υπάρχει και το τι παίζει και το τι γίνεται. Αλλά θέλω να ξεκινήσω εσύ, Βίκη. Η πολιτική είναι πολύ σκληρή. Η πολιτική με ήττα. Α, και η πολιτική με εργολιότητα, να το βάλω μέσα θα είναι. Θα μου πεις, τι είναι η πολιτική? Είναι μια πρόταση ζωής. Η ζωή δεν είναι σκληρή και αμήλικτη και αδυσόπιτη? Είναι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν πολίτες 2, 3 και 5 ταχυτήτων? Υπάρχουν. Δεν υπάρχουν έχοντες και κατέχοντες κάθε που δεν έχουν να φάνε και λιμοκτονούν, ξέρω εγώ, ας πούμε στην Αφρική ή ακόμη και ανάμεσά μας? Υπάρχουν. Η πολιτική είναι σκληρή και δεν ξέρω, πραγματικά πρέπει κάποιος να έχει μεγάλες αντοχές και ανοχές, διότι αν κάποιος είναι συναισθηματικός από τη φύση του, πολλές φορές μερικές συμπεριφορές, πολιτικές συμπεριφορές και πρακτικές, μπορεί να το συνθλίψουν στην κυριολεξία, να το κονιορτοποιήσουν συναισθηματικά και ψυχολογικά, έτσι και να χάσει την ισορροπία του. Παρακολουθώ έτσι και τα λοιπά, έτσι με έναν, θα μου πεις, πρώτη φορά τα είδες 40 χρόνια αφού να ρεις από το 1977, 1974 οι πρώτες εκλογές, αλλά το 1977 ψήφισα πρώτη φορά. Τώρα τα είδες, τώρα κατάλαβες. Όχι, αλλά πλέον υπάρχει ένας κινησμός. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγαίνει, ισχύει το γνωστό το δριός πεσούσης, πας ανήρξη λέβεται. Εδώ
παίρνει πλέον μια άλλη διάσταση. Εγώ δεν θα γίνω υπερασπιστής του Τσίπρα και κανένας Τσίπρα, αλλά επειδή από τη φύση μου είμαι γενικά απέναντι σε κάθε μορφή εξουσίας, άρα η Νέα Δημοκρατία προς το παρόν είναι εξουσία. Και αν επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα στην κάλπη, θα είναι πάλι εξουσία. Άρα εμείς, ενώ εμείς, εγώ, εσύ κλπ, αν θέλουμε να τιμάμε την ιδιότητά μας και να είμαστε σοβαροί και αξιόπιστοι, πρέπει να είμαστε απέναντί της. Διαφορετικά, θα είμαστε σαν ακογλύφτες και οσφιοκάμπτες της εξουσίας. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο μεγάλος ετοιμένος ποιος είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εκπεπιθήσω, αν θέλεις, εγώ είμαι προς τα εκεί. Έχω τη συμπάθειά μου. Γιατί το λέω? Γιατί ο Τσίπρας είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο, είτε μας αρέσει είτε όχι, που πήρε το ΣΥΡΙΖΑ από το 3-4% και το έκανε ένα κόμμα εξουσίας. Και κυβέρνησε με τα λάθη του φυσικά, με τις παθογένειές του φυσικά. Απέτυχε παταγωδός. Το πλήρωσε στην κάρπη, το πλήρωσε. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνει τώρα, για παράδειγμα, ο Τσακαλώτος. Ποιος ο Τσακαλώτος, συγγνώμη. Ο Παδημούλης. Ποιος ο Παδημούλης. Αυτός ο αριστερός του ΜΠΙΠ με τα 40 ακίνητα στην Αθήνα, που τα απέκτησε ως βουλευτής και ευρωβουλευτής, παρακαλώ, δηλαδή με τις ευλογίες του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα προσωπικά, αυτός τον επέλεξε την Ευρωβουλή αρχικά. Το θυμάστε τα ακίνητα του Παδημούλης, δεν είναι? Τα μισθώνει σε ΜΚΟ, που τέλος πάντων, που τα έχει γράψει στο γιο του. Αυτός ο φτωχούλης Παπαδημούλης, ο αριστερούλης, και να καταφέρεται κατά του ΣΥΡΙΖΑ, κατά του Τσίπρα, και να λέει ότι καλό θα είναι στις επόμενες εκλογές να υπάρχει και μια ομάδα δίπλα του να τον κάνει τι, να τον ποδηγητή, να τον κατευθύνει. Λοιπόν, τα θεωρώ αδιανόητα αυτά, και όχι μόνο τον Τσίπρα. Πάμε τώρα στη συμπεριφορά του κόσμου. Έκπληκτος, θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Πόσο η κοινωνία είναι διαβρωμένη και πόση κοινωνική υποκρισία υπάρχει και πόση πολιτική υποκρισία και φαρισαϊσμός και σκουδοκαμιλισμός και οσφιοκαμψία, και να είμαστε με τον νικητή. Δηλαδή, έβλεπα, γιατί το βράδυ της Κυριακής που μιλούσαμε δεν το είχα δει, μετά όταν έκανα focus, αν θέλει, σε κάποια φωτογραφικά ενσταντανέ εδώ τοπικά, στον κυβερνώντα βουλευτή, τον πρώην κυβερνώντα και επανεκλεγέντα, πανηγυρικά, αδιαφυσβήτητα, τον Βασίλη τον Γιόλιακα, έβλεπα δίπλα του, σε κάτι βίντεο που εδώ κυκλοφορούσε τοπικά, έβλεπα κάποιους ανθρώπους που εμένα προσωπικά, δηλαδή έτσι που έρχεται τώρα, δεν μπορώ να πάρω την τουντούκα και να βγω στον δρόμο και να πω, ρε εσύ και εσύ, εσείς ερχόσασταν σε μένα και περνάγατε τον Γιόλιακα γενναίες 14. Και τον χαρακτηρίζατε και τον κοσμούσατε συσταγωγικά, το στολίζατε με τους χειρότερους επιδοτικούς προσδιορισμούς. Και το βράδυ των εκλογών να είναι δίπλα, να τον αγκαλιάζουν, να του λένε σκίσαμε, νικήσαμε, δώσαμε τη μάχη κτλ. Δηλαδή εμετικά πράγματα. Αυτά έτσι ως γενικές επισημάνσεις. Τώρα, επειδή αρχίζει ο χρόνος και περνάει, πάμε στη Θεσπρωτεία. Θεσπρωτεία, ο Γιόλιακας είναι αδιαφυσβήτητος κυρίαρχος του παιχνιδιού στην Νέα Δημοκρατία. Πρόσεξε όμως. Η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει πάγκο στη Θεσπρωτεία. Για τη Θεσπρωτεία μιλάω. Όταν λέω πάγκο, πάγκο με ικανό φυτώριο στελεχών. Διότι κάποια στιγμή ο Γιόλιακας θα τελειώσει. Νομοτελειακά, έτσι. Λοιπόν, φυτώριο στελεχών για να αναδείξει, για να ευτό κτλ. Δεν έχει. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κάτσης, αδιαφυσβήτητος κυρίαρχος του τοπικού, πώς το λένε, κομματικού μηχανισμού, τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε η διαφορά σε ψήφους με τον δεύτερο είναι θεαματικά μεγάλη, άρα λοιπόν και αυτός είναι κυρίαρχος. Επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει πάγκο με στελέχη. Αυτά για τα Θεσπρωτεία. Πάμε στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα εκεί είδες μια περίεργη συμπεριφορά του κόσμου, δηλαδή ο κύριος Γάτσος, ο πρώην πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου, που τις προηγούμενες εκλογές ήρθε πρώτος το 2019 με το ΠΑΣΟΚ και δεν εξελέγει βεβαίως, τώρα ήρθε δεύτερος, δεν θυμάμαι, ή τρίτος. Θέλω να πω, και ο κόσμος επέλεξε τον κύριο Τσίμαρη, καθόλου αξιόλογο, αλλά θέλω να πω ότι πώς αλλάζουν οι εκλογικές συμπεριφορές. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο σημείο, ένα στοιχείο το οποίο θέλω να θέσω στο μετεκλογικό απόϊχο των όποιων έτσι συνομιλιών μας, έτσι και επικοινωνιών μας, είναι η αποχή. Mm-hmm. Που
σωστά μου έλεγες προηγουμένως που ζητούσαμε ότι μα και το 19 ήταν μεγάλη. Βεβαίως το 19 ήταν μεγάλη. Αλλά εμείς μιλάμε για το σήμερα. Το 19 πέρασε, παρήλθε. Λοιπόν, η αποχή είναι περίπου 40% μέσω των Παναδικά, ναι ή όχι. Στη Θεσσαλονίκη η αποχή έχει καταγράψει το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι πάνω από 50%. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι σχεδόν ο ένας στους δύο από αυτούς που έχουν δικαίωμα ψήφου να ψηφίσει δεν ψηφίζουν. Άρα λοιπόν, αν υποτεθεί ότι το εκλογικό σώμα, χοντρικά το λέω τώρα εγώ έτσι, το εκλογικό σώμα ενώ τους έχοντες δικαίωμα ψήφου, ναι, είναι περίπου 7 εκατομμύρια, έτσι, ή 8 εκατομμύρια, ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια. Από τα 4 εκατομμύρια, έτσι, των ψηφοφόρων, η Νέα Δημοκρατία, μάλλον αυτό που ψήφισαν, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, πήραν το αντίστοιχο ποσοστό. Δηλαδή... το γνωστό. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πήρε από 4 εκατομμύρια, πώς το λένε, το 40%. Ναι, καλά λέω, το 40%. Δηλαδή, λιγότερους από τους μισούς. Άρα, θέλω να πω ότι, και αυτό δεν είναι σημερινό φαινόμενο, αλλά μην πετάω απαρατήρητο, δεν μας κυβερνούν ποτέ πλειοψηφίες. Δηλαδή, δεν εκφράζεται ο λαός στο σύνολό τους. Ναι, έτσι, κλπ. Αυτό είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο, το οποίο πρέπει να απασχολήσει. Αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν, τι πολίτες είναι, γιατί δεν πάνε, γιατί φτύνουν γενικά το πολιτικό σύστημα. Μα υπάρχει και το λευκό. Μπορεί να πάει ο άνθρωπος να ρίξει λευκό. Έτσι, εγώ δηλαδή δεν αναγνωρίζω κανένα από αυτά τα κόμματα. Τι άνθρωποι είναι αυτοί? Επίσης, το θεωρώ πολύ σοβαρό για την νομιμοποίηση, βέβαια συνταγματικά είναι κατοχυρωμένη. Αλλά θεωρώ ότι η αποχή είναι ένα κάτι το οποίο πρέπει να απασχολήσει τα κόμματα γενικότερα. Έτσι, το πολιτικό σύστημα. Όχι μόνο το κόμμα που εξελέγει πανηγυρικά, έτσι, αλλά και τους άλλους. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, κατά τα άλλα, όπως είπες, το λέμε, το ακούνε παντού, ότι ξεκινάμε πάλι ξανά από τη Δευτέρα προεκλογική περίοδο και να δούμε. Καλά, μην τρελαθούμε τώρα. Δεν υπάρχει να αλλάξει το αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία να μην είναι πρώτη και με διαφορά. Έτσι. Το θέμα είναι τι θα γίνει τώρα. Μπορεί να αλλάξουν όμως, εξαρτάται από το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή, αν στα μικρά κόμματα που ήταν στο 2,8-2,9, γιατί έχουν καταγραφεί έτσι αυτά τα ποσοστά, μπορεί τώρα να τους δώσουν δύναμη οι πολίτες και να πετύχουν την είσοδό τους. Το είπα και τη Δευτέρα, πρέπει να πέσει κάτω από πρέπει να μπουν στη Βουλή τουλάχιστον άλλα δύο κόμματα, αυτά που είναι στο όριο να μπουν. Δηλαδή να γίνει επτακομματική η Βουλή και πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πέσει κάτω από το 38%, γύρω στο 37-37,5% για να μην σηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έτσι. Ή μπορεί να σηματίσει, υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο, να πάει για παράδειγμα 37,3% λέω τώρα εγώ έτσι, και να σηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση μεν, αλλά όχι τόσο, με τόσο ισχυρή πλειοψηφία. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας πρωθυπουργός, άλλο να έχει 170 βουλευτές ή 168, δεν φοβάται, ούτε που του φύγει κανείς και πάει σε άλλο κόμμα, γιατί είναι γνωστά αυτά. Έτσι, τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν κατά κόρον. Έτσι. Και κυβερνάει διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα είναι ότι εφόσον ο λαός επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, καλό είναι να τελειώσει. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή έχουμε το γνωστό προβληματάκι έτσι για λίγο. Θα σε πάρω εντελώς τώρα από τις κάλπες, θα σε πάρω εντελώς από το πολιτικό σκηνικό και θα σε πάω βόλτα. Πώς, που θα πας? Θα σε πάρω από το πολιτικό σκηνικό και θα σε πάω, ναι, βόλτα. Μία πολύ όμορφη βόλτα, με πολύ όμορφες μηχανές, μόνο που στεναχωριέμαι γιατί αυτές τις μηχανές μπορείτε να τις θαυμάζετε όσοι είστε στη Θεσπρωτεία, όσοι είστε στην Ιγουμενίτσα και φυσικά να απολαμβάνετε και το, πώς να το πω τώρα, και τη βόλτα με αυτούς τους ανθρώπους. Μιλάμε, Ευαγγέλη μου, για μηχανές Harley. Πάνω από 5.000 μηχανές Harley με τους οδηγούς, με αναβάτες, είναι εκεί. Φαντάζομαι το τι γιορτή θα γίνεται, το πόσο όμορφη εικόνα θα προσδίδουν αυτές οι μηχανές. Προσπαθώ να σου πω ότι τις μηχανές τις απολαμβάνουν αυτοί που τις έχουν. Εμείς... δεν έχεις. Πού είσαι κι εσύ. Και εσύ δεν έχεις δίκυκλο. Το δικό μου.
Το δικό μου είναι ούτε καν. Τι λες εσύ ότι είναι το δικό πιο μικρό. Το δικό μου δεν είναι ούτε καν παπάκι. Και μην θυμηθούμε τώρα το σύνθημα, γιατί είναι παροχημένο. Πάει. Το ψηφίζει ο λαός. Το καλύτερο παπάκι παρά το Μητσοτάκι. Ο λαός επέλεξε και παπάκι και Μητσοτάκι. Λοιπόν, είναι πράγματι πολύ σημαντικό το τρίμερο, το τετραήμερο που διανύομαι για την Εσπλωτεία από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Περίπου 5.000 χαρλεϊτζίδες, όπως λέγονται, δηλαδή ιδιοκτήτες μηχανών Harley, είναι αυτές οι κλασικές μηχανές, οι ιστορικές κτλ. Και αν θέλεις, αυτοί οι ιδιοκτήτες των μηχανών αυτών, Βίκη, οι κάτοχοι τους, έχουν μια ιδιαίτερη κουλτούρα, έχουν μια ιδιαίτερη αισθητική. Αν θέλεις, η εμφάνισή τους είναι πανομοιότυπη, έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία και όσον αφορά το μαλλί και όσον αφορά, ξέρω εγώ, το look γενικότερα, το πω έτσι. Τι ωραίο που το έθεσε. Λοιπόν, και όσον αφορά την συμπεριφορά τους, δηλαδή πηγαίνουν όλοι μαζί, πώς το λένε, εκδράμουν αναομάδες, δηλαδή έχουν τα ίδια γούστα, θα καθίσουν στα ίδια μπαρ, προφανώς έχουν και τα ίδια ενδιαφέροντα. Το σημαντικό είναι ότι είναι από όλη την Ευρώπη. Το σημαντικότερο είναι ότι αυτό γίνεται μετά από 20,5 λεπτό. Η τελευταία φορά που έγινε ήταν το 2001. Εδώ στην Ιγουμενίτσα πάλι. Πάλι 5.000 χαρλετζίδες από όλη την Ευρώπη κατασκηνώνουν στο Δρέπανο. Εκεί λοιπόν, αν πας τώρα να δεις ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, υπάρχει μια νέα πολιτεία εκεί χαρλετζίδων, οι οποίοι διαμένουν είτε σε σκηνές, είτε στο κάμπινγκ εκεί πέρα, είτε σε sleeping bag, είτε οπουδήποτε. Έχουν μια τη δική τους έτσι φιλοσοφία. Το σημαντικό είναι ότι είναι ένα θέαμα, εντάξει, και αισθητικά καλό. Βέβαια, έχει τα παρεπόμενά του, έχει τους θορύβους, εγκυμονεί κινδύνους, γιατί πρέπει να προσέχουν περισσότερο και οι οδηγοί και οι πεζοί. Εγώ θέλω να σου πω ότι σήμερα παρολίγο ένα τα επατήσει και από ό,τι μάλλον μετά που το σκέφτηκα, έφταιγα εγώ. Εν τέλει περιπτώσει, παρόλα αυτά μου ζήτησε και συγγνώμη, ο άνθρωπος σταμάτησε. Λοιπόν, είναι σημαντικό η τοπική οικονομία, διότι ενισχύεται έτσι. Το βράδυ θα πάνε στα μαγαζιά, θα φάνε και όχι μόνο στην Ιγουμενίτσα, εκδράμουν και στα Πέριξ και στα χωριά. Σε όλα τα χωριά, έτσι, από τη Σαλιάδα μέχρι τα Σίβωτα, μέχρι την Πλαταριά, μέχρι την Πάργα, μπορεί να πάρει και στα Γιάννενα, είναι μεγάλες μηχανές αυτές. Λοιπόν, είναι πραγματικά ένα ασυνήθιστο σκηνικό. Ο Δήμος έχει την εποπτεία, την ευθύνη. Ζήτησε μάλιστα και τη βοήθεια εθελοντών που να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα για να συνδράμουν στο εγχείρημα αυτό το δύσκολο και η Δημοτική Αρχή ομολογουμένως. Λοιπόν, μέχρι την Κυριακή, καλό κουράγιο στους συμπολίτες, να μην ενοχλούνται από τους θορύβους. Τι θέλουμε, να είμαστε, θα φύγουν αυτοί μετά ξανά, θα ακούμε τα τζιτζίκια μόνο και τα τριζόνια το βράδυ, τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά με τους χαρλετζίδες. Τώρα, αν ζηλεύεις, αν θέλεις βόλτα, έλα εδώ να παρακαλέσω κάποιον να σε πάει, να σε πάει μια βόλτα, για να σου φύγει ο καημός. Να σου πω, τι ωραία. Και μόνο με την εικόνα, πόσο όμορφα. Ωραία, πες μου λοιπόν το θέλεις να ξεκινήσω από τώρα. Λατρεύω. Πρέπει να έρθεις μέχρι το Σάββατο με την Κυριακή, θα φύγουνε. Να ξεκινήσω από τώρα, να πάω να βρω κάποιον που να προσφέρεται να σε κάνει μια βόλτα και να ανέβεις. Λοιπόν, αυτό να κάνεις. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλή σας νύχτα. Επιστρέφουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας να συνεχίσουμε ένα δυναμικό τριήμερο στις 26, 27 και 28 Μαΐου. Στην παραλία της Πρέβεζας μας υπόσχονται οι διοργανωτές του Πρέβεζα Jazz Festival, το οποίο φέτος συμπληρώνει 21 χρόνια. Οι διοργανωτές του Πρέβεζα Jazz Festival παρέθεσαν συνέντευξη τύπου με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον κύριο Γιώργο Μίτσιο, να ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν τα μέγιστα για την πραγματοποίησή του όλα αυτά τα χρόνια. Το πρωί της Τετάρτης, οι διοργανωτές του Πρέβεζα Jazz Festival παρέθεσαν συνέντευξη τύπου με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, Γιώργο Μίτσιο, να ευχαριστεί θερμά την περιφέρεια, το Δήμο, τους χορηγούς, τα μέλη της αστικής μη κερδοσκοπικής Πρέβεζα Jazz Festival, αλλά και τους εθελοντές που συνέβαλαν τα μέγιστα για την πραγματοποίησή του όλα αυτά τα χρόνια. Πλέον έχουμε κατακτήσει ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Οι φετινές συμμετοχές ίσως είναι οι καλύτερες σε όλη την πορεία του φεστιβάλ. Και όλες οι εκδηλώσεις επιστρέφουν στο φυσικό τους χώρο μπροστά στα δικαστήρια, είπε ο κύριος Μίτσιος. Ίσως είναι οι καλύτερες σε όλη την πορεία του φεστιβάλ. Σε αυτό φυσικά βοηθάνε η περιφέρεια, ο Δήμος που φέτος είχε ακόμη πιο ενεργή συμμετοχή και οικονομική, ο μεγάλος χορηγός που είναι η Eurobank,
το επιμελητήριο, που επίσης και αυτό συνεισφέρει, και το Υπουργείο Πολιτισμού, που τα τελευταία χρόνια ενισχύει το θεσμό, αποδεικνύοντας ότι είναι αντικειμενικό στις επιχορηγήσεις του. Το τριήμερο αυτό ξεκινάει την Πέμπτη. Όλες οι εκδηλώσεις φέτος επανέρχονται στο φυσικό τους, ας πούμε, χώρο μπροστά στα δικαστήρια, που πέρυσι υπήρχαν τα ζητήματα, φτιαχνόταν η παραλία. Το πρώτο ανοίγει την εκδήλωση η Φιλαρμονική, που είναι μεγάλη της η προσφορά στην περιοχή, και όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα περιδιαβαίνοντας καταρχήν τους δρόμους της πόλης με μουσική από τον ξένο κινηματογράφο. Το πρώτο συγκρότημα που έρχεται είναι από την προσφορά, κατά κάποιο τρόπο, της Ολλανδικής Πρεσβείας, είναι το Rembrandt Trio. Φέτος έχουμε πολλούς εκπληκτικούς πιανίστες. Το Rembrandt Trio ακολουθεί ο Τζόι Λισαρίδης με καταγωγή, με κάποιες ρίζες από Ελλάδα, ο οποίος είναι η συμμετοχή της Σουηδίας, επίσης πιανίστας και τρίο. Ξέχασα να πω ότι μετά από τη Φιλαρμονική θα είναι ο Άρης Παπαδόπουλος, ο δικός μας Άρης, που είναι καθηγητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, παράλληλα όμως είναι ένας επαγγελματίας στην ουσία μουσικός, με πάρα πολλές περγαμηνές, με CD που έχει εκδώσει, και τον οποίο θα τον χαρούμε την Πέμπτη στην αρχή του φεστιβάλ. Την Παρασκευή έχουμε το Μουσικό Σχολείο, το οποίο έχει ένα καινούργιο σχήμα, κάθε χρόνο φτιάχνει και καινούργιο σχήμα jazz μουσικής, και ουσιαστικά έχει βοηθήσει τα τελευταία χρόνια και βοηθάει και τα παιδιά να έχουν ένα επιπλέον προσανατολισμό στη μουσική. Είναι πολλά παιδιά από το Μουσικό Σχολείο τα οποία συνεχίζουν τις σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και έχουν τη θέση τους στον καλλιτεχνικό χώρο. Μετά είναι το Guy Mintus Trio, για πρώτη φορά εκπροσώπηση από το Ισραήλ. Είναι ένας νέος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει πολλές περγαμηνές και πολύ μέλλον. Και ο αρτίστας της βραδιάς είναι ο Ραφαήλ Γκουαλάτσι, ο Ιταλός, επίσης έχει σπάνιες συμμετοχές που κάνουν και στην Αθήνα οι Ιταλοί. Φέτος έχουμε την τιμή να έχουμε το Ραφαήλ Γκουαλάτσι με το τρίο του. Εμείς, σαν Περιφερειακή Ενότητα Πρέβας, σας από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε αυτή την προσπάθεια. Πιστέψαμε σε αυτή και τελικά αποδεικνύεται ότι είχαμε δίκιο, σημείωσε ο κύριος Ιωάννου. Εγώ, μεριά μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την ομάδα του Jazz Festival, δηλαδή τον Γιώργο τον Μίτσο και τα μέλη της ομάδας αυτής, της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, γιατί πραγματικά αφιλοκερδώς όλα αυτά τα χρόνια, πριν από 20 και πλέον χρόνια, 21 χρόνια και τόσο, ξεκινήσανε έτσι ρομαντικά μέσα από διάφορες δικές τους σκέψεις να κάνουν αυτή την προσπάθεια, η οποία στην αρχή ξεκίνησε δειλά-δειλά και φτάσει αυτή τη στιγμή να γίνεται αυτό που ακούτε σήμερα, που θα έχουμε να δούμε τις επόμενες μέρες. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Αυτό έγινε γιατί αυτή η ομάδα των ανθρώπων, με την αγάπη τους για την jazz, με την αγάπη τους για την περιοχή, προσπάθησαν και έδωσαν αυτό που θα δούμε τις επόμενες μέρες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, υπάρχουν τέτοιες ομάδες ανθρώπων που να βοηθάνε τον πολιτισμό στην περιοχή μας. Γιατί μερικές φορές είναι κάτι που λείπει. Αυτό ειδικά η jazz έλειπε τελείως και έγινε γνωστή από τον Γιώργο τον Μίτσο και από τους ανθρώπους που είναι μαζί του. Εμείς, σαν Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε αυτή την προσπάθεια, πιστέψαμε σε αυτή και τελικά αποδεικνύεται ότι είχαμε δίκιο. Γιατί και η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και εγώ προσωπικά είδαμε αυτό που θα έπρεπε να δουν όλοι από την αρχή για να στηρίξουν, γιατί στην πορεία πλαισιώσανε και άλλοι. Στην πορεία ήρθε το Υπουργείο Πολιτισμού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήρθε
ο μεγάλος χορηγός η Eurobrand, ας πούμε, ο Δήμος Πρέβεζας, που είναι σημαντικό και αυτό, γιατί πλέον μπορούν χωρίς άγχος να προχωρήσουν και να σκεφτούν το μέλλον πιο ήρεμα και πιο χαλαρά. Θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά, να είμαστε δίπλα τους, θα είμαστε δίπλα τους για ό,τι επόμενα χρόνια, από όποια θέση και να βρίσκομαι, γιατί θεωρώ ότι αυτό που κάνουμε στην Πρέβεζα, αυτή η ομάδα αλλά και κάποιες άλλες ομάδες είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον πολιτισμό της περιοχής μας. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας. Ζάρα 69. Άρτα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, τα χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος προβλέπω το καιρό στην κεντρική Ελλάδα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος προβλέπω το καιρό στην Δυτική Ελλάδα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.